Και να πάμε στο Κομμουνιστικό Κόμμα, να δούμε πώς το κόμμα σας, κύριε Παπαδόπουλε, αποτιμά όλη αυτή τη διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη. Κοιτάξτε, δεν χρειάζεται καμιά ειδική δημοσκόπηση για να γίνει φανερό ότι αυξάνει η δυσαρέσκεια απέναντι στην κυβερνητική πολιτική αυτό το διάστημα. Το ζητούμενο είναι να μην παγιδευτεί για άλλη μια φορά ο λαός σε μια ανούσια εκλογολογία, ναι, η οποία αποπροσανατολίζει από το Κύριο ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να οργανωθεί λαϊκός αγώνας, πρέπει να φουντώσουν οι αγώνες απέναντι στον πραγματικό αντίπαλο, ο οποίος είναι ίδιος και για την ακρίβεια και για την ενεργειακή φτώχεια και για τις παρακολουθήσεις. Ένας είναι ο αντίπαλος. Και αυτό φαίνεται από τις δεσμεύσεις, από το πλαίσιο που υπάρχει τόσο για το θέμα των παρακολουθήσεων, όσο και για την ενέργεια, όσο και για τις υπόλοιπες βασικές κατευθύνσεις της κυβερνητικής πολιτικής. Ένα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα πλαίσιο που καθορίζεται από το μεγάλο κεφάλαιο και το οποίο όσο διατηρείται ακλόνητο δεν πρόκειται να ανοίξει ο δρόμος για τη λαϊκή ευημερία. Δηλαδή σήμερα μπορούμε να δούμε από τη μία πλευρά ότι αυτό το πλαίσιο επιτρέπει με νόμιμο τρόπο την παρακολούθηση όλων των πολιτών, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και λέω όλων των πολιτών, δεν λέω μόνο των πολιτικών στελεχών, που φυσικά γνωρίζετε ότι εδώ έχουμε μια πολύ μεγάλη υπόθεση δίπλα στην υπόθεση Ανδρουλάκη, την υπόθεση των συνακροάσεων της παρακολούθησης του τηλεφωνικού κέντρου του ΚΚΕ που αφορά ένα ολόκληρο κόμμα, όχι μόνο τον αρχηγό του. Αλλά ταυτόχρονα έχουμε δεσμεύσεις οι οποίες ανοίγουν το δρόμο στην ενεργειακή φτώχεια. Και αναφέρομαι στις δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ακύρωσαν τη λιγνητική παραγωγή στην Ελλάδα και την κατέστησαν πανάκριβη με το εμπόριο ρήπων, τις δεσμεύσεις για πολύ ψηλούς έμεσους φόρους για να υπάρχουν τα ματωμένα πλεονάσματα, μάλιστα, τον ενεργειακό πόλεμο με την Ρωσία που τον πληρώνουν οι λαοί της Ευρώπης και ο λαός της Ελλάδας. Αυτά είναι τα μεγάλα θέματα, αυτά είναι η μεγάλη εικόνα η οποία δεν μπορεί να χαθεί στο αυτό είναι το μεγάλο δάσος, αν θέλετε, που δεν μπορεί να χαθεί στα δέντρα των επιμέρους περιστατικών τα οποία συζητάμε. Γι' αυτό και εμείς επιμένουμε ότι πρέπει να συζητηθεί συνολικά το αντιδραστικό πλαίσιο το οποίο σήμερα επιτρέπει από τη μία πλευρά το νόμιμο φακέλωμα ολόκληρου του λαού και από την άλλη ένα πλαίσιο που τον οδηγεί στη φτώχεια, στην αύξηση της ακρίβειας και στην επιδότηση της ακρίβειας από το κράτος. Να ακούσουμε και τον κύριο Παπαδόπουλο. Κύριε Παπαδόπουλο, πόσες εξεταστικές τελικά? Κοιτάξτε, δεν είναι το θέμα ο αριθμός των εξεταστικών. Το θέμα είναι τι θα διερευνηθεί. Εμείς λέμε να διερευνηθεί κάθε συγκεκριμένη καταγγελία. Φυσικά, πρώτα απ' όλα, η καταγγελία που αφορά το κόμμα μας ήδη από το 2016... έχει επαναλαμβανόμενα κρούσματα, επαναλαμβανόμενα περιστατικά και επαναλαμβανόμενες καταγγελίες. Ήδη βρίσκεται και δικαστική έρευνα σε εξέλιξη. Για όποιες λοιπόν περιπτώσεις υπάρχουν συγκεκριμένες καταγγελίες, πρέπει να διερευνηθούν όλες. Κυρίως όμως για να αναδειχθεί ότι υπάρχει ένα αντιδραστικό πλαίσιο που επιτρέπει την νόμιμη παρακολούθηση όλων των πολιτών, την προληπτική παρακολούθηση και το φακέλωμα όλων των πολιτών, την νόμιμη εμπορία κατασκοπευτικού λογισμικού, την νόμιμη άρση με μεγάλη ευκολία του απορρίτου και ότι όλα αυτά έχουν κατοχυρωθεί με κοινοτικές οδηγίες για τις οποίες είναι συνένοχοι τόσο η Νέα Δημοκρατία όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Αντίστοιχα πρέπει να δούμε τη συνενοχή και των τριών κομμάτων για το ότι έχουμε ένα κράτος πολύ ικανό στις παρακολουθήσεις, στο να υπονομεύει απεργίες, στο να διαλύει διαδηλώσεις και για τον ίδιο λόγο εξαιρετικά ανίκανο να αντιμετωπίζει την ακρίβεια, την ενεργειακή φτώχεια, τις πλημμύρες και τις φωτιές, γιατί υπηρετεί τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αυτό το βλέπουμε ιδιαίτερα στο θέμα της ακρίβειας, όταν προβάλλεται ως λύση να πληρώσουμε ως φορολογούμενοι ό,τι θα γλιτώσουμε ως καταναλωτές, δηλαδή από τη δική μας τσέπη
να δίνονται επιδοτήσεις που στην ουσία επιδοτούν την ακρίβεια και συνέχεια ανεβαίνουν οι τιμές, ενώ δεν υπάρχει σύγκρουση με τις μεγάλες δεσμεύσεις που θα απελευθερώσουν τη λιγνητική παραγωγή, θα τερματίσουν τον ενεργειακό πόλεμο με τη Ρωσία, θα καταργήσουν τους έμεσους φόρους. Αν όλα αυτά συνέβαιναν, θα ήταν πολύ διαφορετική η κατάσταση για όλη αυτή την κατάσταση. Κύριε Παπαδόπουλε. Έχουν ευθύνη, ολοκληρώνω, οι πολιτικές δυνάμεις που έχουν δεσμεύσεις απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο μεγάλο κεφάλαιο, δεσμεύσεις που δεν έχει το ΚΚΕ, γι' αυτό και μπορεί να ηγηθεί μιας μεγάλης λαϊκής αντεπίθεσης.